Σε ένα παραθαλάσσιο λοιπόν χωριό του Πηλίου είχαμε ένα άγριο καυγά, ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο. Δύο άνδρες, γείτονες, μέναν ο ένας απέναντι στον άλλον, πιάστηκαν στα χέρια με αφορμή ένα κάδο απορριμμάτων που ένας το έβαζε μπροστά στην πόρτα του άλλου. Πρόκειται για ένα 45χρονο και έναν 72χρονο. Μάλιστα ο 72χρονος φαίνεται ότι δάγκωσε στη μύτη τον 45χρονο και του έκοψε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, τον δάγκωσε επίσης στο χέρι και του αφαίρεσε και μία τούφα όλα από τα μαλλιά. Όλα αυτά συμβαίνουν δυστυχώς, είναι πολύ δύσκολα. Άκουγα που τα περιέγραφε στην Κατερίνα Σουλιώτη ο άνθρωπος, πραγματικά ένα μέρος αυτών έχουμε βάλει και έχουμε βάλει και την άλλη πλευρά. Παρακαλώ. Καταδικάστηκε χθες από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Βόλου 45χρονος που κατηγορούνταν για βαριά σωματική βλάβη σε βάρος του 72χρονου γειτονά του, καθώς τον Ιούλιο του 2020 τον δάγκωσε στη μύτη, κόβοντας κομμάτι της μετά από καυγά μεταξύ τους για τη θέση ενός κάδου σκουπιδιών. Το θύμα της επίθεσης μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή μας και την Κατερίνα Σουλιώτη. Εμείς είμαστε σε ένα συγκρότημα. Το συγκρότημα αποφάσισε οι σκουπιδοτενεκέδες να βρίσκονται εκτός το δρόμο, όπως όλοι έχουν συγκεκριμένοι πάντα φέρνουν για όλα τα πράγματα αντιρρήσεις. Μετά από πολλές μέσα ο κάδος έξω κάδος και την ώρα εκείνη με βιντεοσκοπούσε. Εγώ απλώς αυτό που του είπα είναι ότι δεν πρόκειται να λύσουμε τις διαφορές μας και επειδή συνέχιζε απλώνω εγώ το χέρι του, παίρνω την κάμερα, την ώρα εκείνη μου αρπάζει το χέρι για να πάρει την κάμερα. Αλλά δεν μου τράβηξε μόνο την κάμερα, με πιάνει από τον καρπό πιο πάνω και με δαγκώνει με επιμονή που μου έκοψε και, δηλαδή τα δόντια του, να καταλάβετε, καρφωθήκανε μέσα. Δεν ήταν το γρατζούνισμα που λέμε τις γάτες, άπλωσε άλλωστε τα δόντια μας. Δεν είναι ούτε από γάτα ούτε από σκύλο. Την ώρα όμως που με δαγκώνει και συνεχίζει με μανία να με δαγκώνει, του λέω καταλαβαίνεις τι κάνεις, τα πράγματα δυσκολεύουν. Με πιάνει από την κοτσίδα και με τραβάει προς τα πίσω, αφού με ρίχνει κάτω και είναι από πάνω μου, ούτε μπουνιές, ούτε χαστού και έριξε ο ένας τον άλλον, απλώς κύβει όπως κύβει και μου δαγκώνει τη μύτη και την κρατάει με μανία κάποια λεπτά, 2-3 πόσο μπορεί να ήτανε, δαγκωμένη τη μύτη στο στόμα του. Δεν μπορώ εγώ ούτε να τον εσπρώξω γιατί θα φεύγει όλο το κομμάτι μέσα στο στόμα του θα ήτανε. Το ένα πτερίγιο, να καταλάβετε, σε κόλλησε, κόπηκε. Ήρθε το νοσοκομείο, ήρθε η αστυνομία. Όταν ήρθε η αστυνομία με ρώτησε, η πρώτη ερώτηση ήταν πού είναι ο σκύλος. Λέω παιδιά δεν με δάγκωσε σκύλι, ο γείτονας με δάγκωσε. Στην εκπομπή μας μίλησε και ο δικηγόρος του κατηγορούμενου. Αμφισβητούμε την ορθότητα της απόφασης. Θεωρούμε ότι είναι εσφαλμένος ο χαρακτηρισμός του αδικήματος. Τελέστηκε σε κατάσταση άμυνας και γι' αυτό το λόγο έχουμε ασκήσει έφεση. Και ευελπιστούμε ότι οι ισχυρισμοί όλοι θα γίνουν δεκτοί στο εφετείο. Ότι είναι σε κατάσταση άμυνας, ότι ο χαρακτήρας του αδικήματος δεν είναι αυτός, είναι απλή σωματική βλάβη και ότι ακριβώς επειδή θεωρούμε εσφαλμένη την απόφαση, η πρόταση της εισαγγελέως ήταν προς την κατεύθυνση τη δική μας. Να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί μας. Και γι' αυτό ασκήσαμε έφεση. Τι να πούμε λοιπόν στον άνθρωπο, η ατάκα που του είπανε που είναι ο σκύλος. Τόσο τον δάγκωσε τον άνθρωπο. Το ερώτημα είναι, δεν δικάστηκε για κανιβαλισμό αυτός? Έλατε. Άνιμπα, καλά το λες. Κανιβαλισμό. Για κανιβαλισμό. Για σκοπούμενη σωματική βλάβη πρέπει. Για βαριά σωματική βλάβη.